Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ημών και ει και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινέσας φιλάνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθείτε επί μας το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατέχνουν τα διαβήματα ημών προς την εργασία των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντος ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Σήμερα συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού να λέμε για τις μεθοδίες του πονηρού, τις μεθοδίες του διαβόλου. Θυμάστε που την προηγούμενη φορά είχαμε πει ότι ο διάβολος δεν χρησιμοποιεί το ίδιο τρόπο, ας πούμε, πολέμου στον κάθε άνθρωπο, αλλά ανάλογα με την κατάσταση την πνευματική του ανθρώπου χρησιμοποιεί και το ανάλογο όπλο. Έτσι, άλλα όπλα χρησιμοποιεί σε αυτούς οι οποίοι είναι παραδομένοι στα πάθη τους και δεν έχουν, ας πούμε, λογισμό μετανοίας. Άλλον τρόπο και απάτη χρησιμοποιεί για αυτούς οι οποίοι γνωρίζουν το κακό, την αμαρτία τους και θέλουν να ελευθερωθούν, αλλά μένουν εκεί πέρα και δεν πάνε πιο μπροστά να κάνουν και πράξη αυτές τις καλές, ας πούμε, εφέσεις που έχουν τις καλές επιθυμίες. Και άλλο τρόπο χρησιμοποιεί και απάτη σε αυτούς που νομίζουν ότι περιπατούν, όπως λέει εδώ ο Άγιος, στην τελειότητα. Δυστυχώς υπάρχει και μια τέτοια κατηγορία ανθρώπων που νομίζουν ότι πάνε καλά, πολύ καλά, μόνο το φωτοστέφανο τους λείπει. Και λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος για αυτούς τώρα τους ανθρώπους πώς τους πολεμάει ο διάβολος, πώς τους εξαπατάει. Και ακριβώς ο διάβολος αυτό κάνει, μας ξεγελάει. Επομένως είναι το κεφάλαιο 31 του Ορατού Πολέμου περί της απάτης που μεταχειρίζεται ο εχθρός δι' εκείνους που νομίζουν πως περιπατούν στην τελειότητα. Όταν λέει ο εχθρός λοιπόν δεν μπορέσει να νικήσει ούτε αυτούς που είναι υποδουλωμένοι στην αμαρτία, ούτε αυτούς που ζητάνε να ελευθερωθούν από αυτήν, αποτύχει σε αυτούς, τότε πάει σε αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι είναι ενάρετοι και προσπαθεί ο Πανούργος να τους κάνει να λησμονήσουν αφενός με τους εχθρούς, να ξεχάσουν δηλαδή ότι υπάρχει διάβολος ο οποίος είναι κοντά τους και εμπράκτος τους πολεμούν οι δαίμονες και τους βλάπτουν, και απ' την άλλη να επιθυμούν και να φαντάζονται παραπάνω τη δύναμή τους τα υψηλά και μεγάλα, τις κορυφές, ας πούμε, των αρετών της αγιότητας, και πρόωρα να παίρνουν αποφάσεις και να βάζουν στόχους υψηλούς για να φτάσουν στην τελειότητα. Έτσι κάνει αυτό το πράγμα, πάει σε αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι είναι καλοί, έτσι, και τους κάνει δύο τεινά. Πρώτον, προσπαθεί να ξεχάσουν ότι υπάρχει ο πονηρός και ότι τους πολεμάει, και δεύτερον τους βάζει να φαντάζονται υψηλούς στόχους, υψηλές κορυφές αρετής και αγιότητας, και να παίρνουν τάχατες έτσι αποφάσεις, θα λέγαμε εξτρεμιστικές, στα όρια, για πολύ μεγάλες ασκήσεις
να το κάνουμε συγκεκριμένο, έτσι. Υπήρχαν τέτοια πράγματα και στο παρελθόν έχουμε στην εκκλησιαστική ιστορία. Και μάλιστα τους έβαζε ο διάβολος να κάνουν και όρκο ακόμα, ας πούμε ότι δεν θα πιω ποτέ νερό. Φαντάζεσαι τώρα. Ακραία άσκηση, ε? Ποτέ νερό. Υπήρχαν τέτοιοι, τα οποία είναι πλάνες του διαβόλου. Ε? Ναι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μας πολεμάει ο διάβολος και μάλιστα αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που νομίζουν ότι πάνε καλά, ότι περπατούν σωστά, στην τελειότητα. Και έχει μια ωραία υποσημείωση τώρα εδώ ο Άγιος. Να ξέρεις, λέει, αγαπητέ μου, ότι από 6 μέρη μας πολεμάνε οι δαίμονες. Καθώς λένε οι Άγιοι Πατέρες και μάλιστα ο Άγιος Μελέτιος, ο ομολογητής. Μας πολεμούν από πάνω, από κάτω, από δεξιά, από αριστερά, από έμπροσθεν και από όπισθεν. Τι θα πει όλο αυτό τώρα? Μας πολεμούν από άνω, γιατί από άνω είναι υπέρ την δύναμή μας υπερβολές που κάνουμε στην αρετή. Και μας βάζει ο διάβολος να κάνουμε υπερβολές. Ενώ δεν μπορείς, ας πούμε, σε βάζει να κάνεις υπερβολική νηστεία. Και έχει το σκοπό του αυτό. Ότι να εξασθενήσεις το σώμα, να το βλάψεις, να το κάνεις και να αρρωστήσει ακόμα, έτσι ώστε να μην έχεις μετά εργαλείο για να εκφράσει η ψυχή τη μετανιά της. Γιατί ένα άρρωστο σώμα, έτσι, δεν βοηθάει στην πνευματική ζωή. Ένας άρρωστος άνθρωπος ούτε μετάνοια μπορεί να κάνει, ούτε στην εκκλησία καλά-καλά θα μπορεί να πηγαίνει, ούτε νηστεία θα μπορεί να κάνει μετά. Το να χρηστεύει δηλαδή τον άνθρωπο με αυτή την υπερβολή. Μας πολεμάει λοιπόν με τις υπερβολές. Ή μπορεί να σε βάλει να κάνεις υπερβολή στην αγρυπνία. Μέχρι σημείο ακόμα και να ξηρανθεί ο εγκέφαλος, όπως λένε οι πατέρες, έτσι, να τρελαθεί ο άνθρωπος. Ή να κάνει υπερβολή, ξέρω εγώ, στον τρόπο που ντύνεται, που δεν ντύνεται. Δηλαδή φοράει πολύ ελαφρά ρούχα και το χειμώνα. Υπήρχαν κάποιοι που το κάνανε, αλλά αυτοί ήταν άγιοι, ήταν ασκητές και έκυγε το σώμα τους από το Άγιο Πνεύμα και είχαν εσωτερική θερμότητα, αλλά δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας και να εκτίθεται, ας πούμε, στο ψύχος. Ή στην υγρασία. Υπήρχαν ασκητές που πήγαν σε πολύ υγρά μέρη, επίτηδες, σε σπηλιές, ας πούμε, χωρίς ήλιο κλπ. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας. Από άνω λοιπόν μας πολεμάει με τις υπερβολές που κάνουμε στην αρετή. Από κάτω μας πολεμάει με τις αμέλειες και τις ελλείψεις που παθαίνουμε στην αυτή αρετή. Εντάξει τώρα, δεν πειράζει. Παρασκευή είναι αύριο, καλά, εντάξει. Να φας και λίγο τυράκι, αφού δεν αντέχεις, βρίσκει ένα σωρό προφάσεις. Αυτό είναι οι ελλείψεις. Είναι ο πόλεμος από κάτω. Να κάνεις εκτόσεις. Ή σου λέει τώρα να πούμε και μια κουβέντα, δεν πειράζει. Δεν είμαστε και παπάδες, ας πούμε. Επιτρέπεται, λαϊκοί είμαστε, να κάνουμε και ένα κοινωνικό σχόλιο. Και λίγο κατάκριση. Έτσι σε βάζει να έχεις ελλείψεις στην αρετή σου. Και γι' αυτό οι πατέρες είπαν ότι τα άκρα είναι των δαιμόνων. Τα άκρα, δηλαδή αφενός μεν οι υπερβολές, αφετέρου οι ελλείψεις, και τα δύο είναι άκρα και είναι το δαιμόνιο αυτά. Και δεξιά τώρα, τι σημαίνει μας πολεμάει από δεξιά? Όταν οι δαίμονες με δεξιάν αιτίαν και πρόφασιν του καλού μας ρίπτουν στο κακό. Γι' αυτό και οι πολεμοί, οι λογισμοί και οι πειρασμοί από δεξιά είναι οι πιο υπουλοί. Έτσι πως λέει ο Δαβίδ, λέει, μύρι πειρασμοί εκ δεξιών μου, από ότι εξ αριστερών μου. Δηλαδή περισσότεροι είναι και πιο υπουλοί είναι οι πειρασμοί από δεξιά μου. Είναι αυτοί οι οποίοι μετάχατες με την πρόφαση του καλού σε ρίχνει στο κακό. Και το βάζει τον άνθρωπο να κάνει πάλι υπερβολές ουσιαστικά. Αλλά με καλό λογισμό. Έτσι σου λέει, ξέρω εγώ, τι να πούμε τώρα ένα παράδειγμα. Ναι. Επειδή βλέπεις την κατάσταση που υπάρχει στον κόσμο,
Σου λένε να πιάνεις τον καθένα που βλέπεις που αμαρτάει να του μιλάς και να του κάνεις κήρυγμα. Από δεξιά σε πιάνει. Αυτό δεν είναι σωστό, είναι αδιάκριτο. Δεν μπορεί να πιάνεις τον καθένα που το άλλος δεν καταλαβαίνει. Να πιάσουμε ας πούμε όλους τους περιπτεράδες Θεσσαλονίκης να τους πούμε κοιτάξτε τι κάνετε εδώ πέρα, γιατί τα βάζετε αυτά τα πράγματα. Δεν μας κοροϊδεύουν το λιγότερο. Ναι. Δηλαδή έρχεται ένα τέτοιο λογισμός από δεξιά ή στο παιδί σου ας πούμε. Να του κάνεις παρατήρηση συνέχεια μέχρι να το πρίξεις το παιδί. Στο τέλος δεν θα κάνεις τίποτα. Έτσι σε πιάνει από δεξιά για να κάνεις την αμαρτία σου. Ναι. Θέλει διάκριση. Ναι. Πού και πού. Ακριβώς. Πού και πού. Πάρε παίρνεις το λιγότερο για ένα συγγνώμη, ένα παξιμάδι ή ο Άγινας Άγιος που πάρε μισή ώρα το κομμάτι να βλέπει. Αυτό είπα, όχι. Αλλά αυτοί το κάνανε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι, κάτι θέλω να πω, όταν υπάρχει η ταπείνωση, μπορεί να κάνεις κάθε ένας έτσι. Και τι σημαίνει υπάρχει ταπείνωση, να το κάνουμε και πιο πρακτικό. Όταν έχεις την ευλογία του πνευματικού σου. Δηλαδή το κάνεις με υπακοή. Έτσι, αυτό που κάνουν οι Άγιοι το κάνουν πάντα με υπακοή. Όχι επειδή είχαν δικό τους θέλημα. Ενώ οι πλανεμένοι το κάνουν με ίδιο θέλημα. Δεν ρωτάνε κανέναν. Σου λέει καλό πράγμα δεν είναι να μην νηστεύω. Να νηστεύω, συγγνώμη. Και νήστευαν και το Πάσχα ακόμα κάποιοι. Υπερβολή. Και το Πάσχα ήταν ένας ο οποίος σας τον έχω πει νομίζω Ήρων με Ήτα και Ωμέγα το όνομά του. Ακραίος ασκητής. Είχε φτάσει σε πολύ ψηλά μέτρα. Ας πούμε ήξερε απ' έξω σχεδόν όλη την Καινή Διαθήκη και πολλά μεγάλα κομμάτια της Παλαιάς Διαθήκης. Από στήθος, τα είχε μάθει απ' έξω. Νήστευε όλο τον χρόνο, κάθε μέρα νηστεία. Και το Πάσχα δεν πήγαινε, κοιτάξτε τι πλάνη τι του έκανε το διάβολος, δεν πήγαινε στην εκκλησία, ούτε το Πάσχα, για να μην κάτσει μετά στην τράπεζα και χαλάσει την νηστεία του. Γιατί μετά το Πάσχα οι πατέρες τρώγανε, ας πούμε, όλοι μαζί. Χαρά είναι. Όχι, ζωή. Και τον στερούσε ο διάβολος από τη Θεία Λειτουργία. Με αυτόν τον τρόπο, με δεξιό λογισμό, βλέπετε τι μπορεί να κάνει ο διάβολος. Να μην πάει στην εκκλησία και αυτός έφερε, αν είχε πνευματικό, θα του τα έλεγε όλα αυτά. Αλλά δεν ρώταγε. Και στο τέλος κατέληξε να έχει ένα εκτρώτη άλλο, τα γράφει στον Ευεργετινό. Έτσι, το Σάββατο που διαβάζει τον Ευεργετινό, νομίζω κάποια στιγμή θα το πούμε και αυτό. Πώς είχε τέλος, φοβερό τέλος. Δηλαδή, αμφιβάλλουμε αν σώθηκε τελικά. Ενώ είχε πολύ, πολύ, πολύ αγώνα. Έκανε πολύ αγώνα. Αλλά βλέπετε, όταν ο αγώνας δεν έχει ταπείνωση, έτσι, δεν έχει διάκριση, δεν έχει υπακοή, είναι επικίνδυνος, πολύ επικίνδυνος. Από δεξιά λοιπόν, με αφρόφαση του καλού μας δείπνει στο κακό. Δηλαδή πρέπει ότι όταν θέλουμε κάτι να αποψή μας, να διορθώνουμε τα κακό σκήμενα. Και όχι μόνο, και στον εαυτό σου. Αυτό σας είπα με δεξιόλογισμα πήγαινε, να μην χαλάσει την νηστεία. Και έφτασε στην ακρότητα, ούτε το Πάσχα ας πούμε. Ή κάποιοι στο Άγιο Όρος που ήταν μάλιστα εκεί που είμαστε και εμείς στην Κερασιά, που δεν τρώγανε ποτέ κρέας και λάδι. Και αυτό ήταν μια ακρότητα, να μην τρώνε ποτέ λάδι. Και το Πάσχα βάφανε πατάτες κόκκινες, αντί για αυγά. Μέχρι που ήρθε ένας δεσπότης, αλλά εδώ είναι η διαφορά. Και τους λέει, μην το κάνω αυτό, πατέρες, δεν είναι σωστό. Και αφού τους το είπε ο δεσπότης, το κόψανε, σταματήσανε. Και τρώγανε λάδι. Από εδώ φαίνεται ότι είχαν ταπείνωση. Ενώ να του λέγανε, καλά, τι δεσπότης εσύ και λοιπά, τι κακό είναι να κάνουμε νηστεία. Τότε θα φανέρωναν τον εγωισμό τους. Έτσι. Αυτό έκανε και προκατήχον. Δεν ξέρω, μπορεί. Μπορεί, ναι. Ή όταν έγινε ο πρώτος ασκητής που ανέβηκε σε στήλο. Νομίζω ο Άγιος Σημεών ήταν ο στήλιτης, έτσι. Αυτή η άσκηση δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Μέχρι τότε δεν την είχε σκεφτεί κανένας να την κάνει. Δηλαδή να ανέβεις σε ένα στήλο και εκεί πάνω να ζεις. Μπορείς να ζεις πάνω σε ένα στήλο. Εκεί να κάνεις τα πάντα, ας πούμε. Προσευχή, να κοιμάσαι, να τρως, τι θα τρως, ό,τι σου πηγαίνω από κάτω. Λοιπόν, μέσα στον αέρα, μέσα στο κρύο, μέσα στη ζέστη το καλοκαίρι, εκτεθειμένο στα πάντα. Τι θα πεις, τι είναι αυτό, αυτό είναι τρέλα. Και το έκανα όμως αυτό, το σκέφτηκε έτσι ο Άγιος Σημεώνας. Και οι πατέρες, κοιτάξτε τώρα η διάκριση των πατέρων, λέει, θα πάτε, θα τον κατεβάσετε κάτω για να δουν αν έχει ταπείνωση. Αν είναι εκ του Θεού,
θα έχει ταπείνωση. Αν σας πει δεν κατεβαίνω, θα το κατεβάσετε με το ζόρι. Αν κατέβει μόνος του, θα τον ανεβάσετε, θα τον αφήσετε, να συνεχίσει την άσκησή του. Γιατί σημαίνει ότι έχει υπακοή, έχει ταπείνωση. Και πόνος δεν είναι σε πλάνη. Και αυτό που κάνει, το κάνει με τη φώτιση του Θεού το κάνει. Και πήγανε πράγματι εκεί, του λένε, οι πατέρες είπαν να κατέβεις κάτω. Να είναι ευλογημένο. Δεν είπε γιατί να μου χαλάσουν την άσκησή μου. Έτσι είχε ταπείνωση. Και κατέβηκε και του λένε εντάξει, ξανανέβα τώρα. Λοιπόν, έτσι βλέπετε πως διακρίνεται η πλάνη από την αλήθεια. Πάντα γενικότερα, όταν ας πούμε πέρα από το πραγματικό που λέμε, ρωτάμε, όταν είναι απλά τα πράγματα, δεν μπορούμε να δούμε μέσα μας τα κίνητρα, γιατί κάθε πράγμα που γιατί τα κάνουμε, πώς τα κάνουμε. Εξετάζεται για ποιο λόγο κάνουμε κάτι, όχι μόνο άσκηση και κάποια πράγματα, ας πούμε. Καθημερινά. Ναι. Πείτε μας λίγο, πώς μπορούμε να. Και εκεί πάλι μπορεί να μην έχει να ρωτήσει το πνευματικό σου, μπορεί να έχει να ρωτήσει έναν αδερφό. Είναι δίπλος ένας κάποιος, ας πούμε. Ρώτα τον. Μην εμπιστεύεστε το λογισμό σας. Ποτέ. Και για τα πιο απλά ακόμα. Συμφέρει, πώς να σας το πω, θα το δείτε στην πράξη. Ποτέ δεν χάνεις να ρωτήσεις. Ενώ αν εμπιστευτείς το λογισμό σου και πεις αυτό δεν είναι, αυτό θα κάνω. Εμπρός να το κάνω. Έχει μέσα εγωισμό. Κατά κανόνα. Έχει ίδιο θέλημα. Ιδίως δε αν δεν έχει κάνει και προσευχή, τουλάχιστον. Να πεις Χριστέ μου, φώτισέ με τι να κάνω τώρα. Έτσι. Αλλά αν έχεις άνθρωπο δίπλα σου, καλύτερα να ρωτήσεις άνθρωπο. Μην εμπιστευτείς ούτε την προσευχή σου δηλαδή. Σας έλεγα το παράδειγμα εκείνο του Αγίου που είχε ας πούμε απορία για ένα χωρίο της Αγίας Γραφής. Και λέει θα κάνω 70 εβδομάδες νηστεία. Πόσο είναι 70 εβδομάδες? Παραπάνω από ένα χρόνο. Για να μου αποκαλύψει ο Θεός την έννοια του ρητού αυτού. Τίποτα. Ούτε φωνή, ούτε ακρόαση, ούτε απάντηση. Μόλις πέρασαν 70 εβδομάδες, λέει θα πάω να ρωτήσω τον τάδε ασκητή. Για να μου πει. Αφού δεν μου πει. Μόλις το είπε, του ήρθε η απάντηση. Από τον Θεό. Κατευθείαν. Γιατί ταπεινώθηκε. Θα πάω να ρωτήσω έναν άνθρωπο. Γιατί αν ήταν από την αρχή σωστός, θα έλεγε ποιος είμαι εγώ τώρα, να μου μιλήσει ο Θεός εμένα, για να εκδιάσω τον Θεό. Μόλις είπε να ρωτήσω τον αδερφό μου, ταπεινωθώ, τάκ, του έρθει η απάντηση. Βλέπετε, ο Θεός εκεί αναπαύεται στην ταπείνωση. Και έτσι αποφέρεις όλες αυτές τις πλάνες, τα δεξιά. Είναι πολύ πολλές οι πλάνες τα δεξιά. Μπορεί να σκοτωθείς με τη γυναίκα σου, ας πούμε, και να είναι πλάνη και εσύ να νομίζεις ότι κάνεις το θέλημα του Θεού εκεί πέρα. Και να είναι από δεξιά πειρασμός. Να είναι υπερβολή, να είναι ακρότητα. Και να πας να ρωτήσεις το πνευματικό σου πει λάθος έτσι, καλά σου λέει η γυναίκα σου. Δεξιά λοιπόν είπαμε με πρόφαση του καλού μας ρίχνουν στο κακό. Αριστερά δε όταν από φανερά αιτία του κακού μας κάνουν να αμαρτάνουμε. Η εξαριστερό τους ξέρεις, σου λέει πήγαινε κλέψε ας πούμε. Άνοιξε τηλεόραση να δεις άσχημα πράγματα. Έτσι, αυτή είναι εξαριστερών, αυτούς εύκολα τις καταλαβαίνεις. Πεσίτε εκ του κλήτου σου λέει χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου. Αυτό είναι που δεν το θυμόμαστε στο προηγούμενο. Το λέει στους ψαλμούς ο Δαβίδ. Πεσίτε λέει θα πέσει εκ του κλήτου σου χιλιάς, από τα αριστερά πέφτει χιλιάς, δηλαδή χίλιοι λογισμοί, και μυριάς εκ δεξιών σου. Μυριάς, 10.000 οι λογισμοί από δεξιά είναι περισσότεροι οι κακοί, οι ύπουλοι. Έτσι. Είναι 1.000 από αριστερά, 10.000 από δεξιά. Γι' αυτό πρέπει να προσέχεις τους εκδεξιών λογισμούς. Τους φαινομενικά καλούς δηλαδή λογισμούς. Και έμπροσθεν, μεν, μας πολεμούν, πάμε και από μπροστά. Όταν οι δαίμονες μας πολεμούν με τους λογισμούς και τις ενθυμίσεις των πραγμάτων που μέλουν να έλθουν, που πρόκειται να έρθουν. Και το πιάνει τον άλλο αγωνία και άγχος, τι θα γίνει τώρα με τις εξετάσεις, με τον εργοδότη μου, με τη δουλειά μου, με το αντίχριστο, ένα σωρό πράγματα, με αυτά που θα γίνουν. Και μπορεί να μην γίνει τίποτα τελικά. Και εσύ να μείνεις με όλο αυτό το άγχος και την ταλαιπωρία του ψυχική, η οποία σε αχρηστεύει έτσι και δεν σε αφήνει να κάνεις τίποτα ούτε προσευχή. Είναι ένας πολύ όμορφος λογισμός από τα έμπροσθεν.
Και όπιστε όταν μας πολεμούν με τις ενθυμίσεις και προλήψεις των περασμένων πραγμάτων, με το παρελθόν, τι έγινε τότε, με εκείνο το πρόσωπο κλπ. Κλπ. Και γενικώς, όλοι οι πονηροί λογισμοί προσβάλλουν την ψυχή ή εσωτερικά ή εξωτερικά. Και εσωτερικά την προσβάλλουν ή διαμέσω ιδέας και εικόνας εν τη φαντασία. Φτιάχνει ο διάβολος μια εικόνα, ένα είδωλο στη φαντασία, τυπωμένη, η οποία τυπώνεται θεωρητικά ή με τον ενδιάθετο λόγο της καρδιάς, η οποία τυπώνεται μετά ουσιαστικά. Και εξωτερικά μας προσβάλλουν οι δαίμονες διαμέσου των αισθητών αντικειμένων, των πέντε αισθήσεων. Εσωτερικά μας προσβάλλουν λοιπόν με τις εικόνες που φτιάχνουν στη φαντασία ή και με τον ενδιάθετο λόγο της καρδιάς. Οπότε φτιάχνεται ακόμα πιο βαθιά, θα λέγαμε, πιο ουσιαστικά, πιο ενεργά η εικόνα, το είδωλο. Και εξωτερικά με όλα αυτά που βλέπουμε, που ακούμε, που ασφρενόμαστε, που γευόμαστε και που πιάνουμε. Και για όλα αυτά θα μιλήσουμε στο πώς πρέπει να φυλάμε τις πέντε αισθήσεις μας. Για αυτό το θέμα έχει γράψει ο Άγιος, μισό λεπτό, Αντώνη, για αυτό το θέμα έχει γράψει ο Άγιος Νικόδημος ένα ολόκληρο βιβλίο περί της φυλακής των πέντε αισθήσεων. Πώς κανείς θα φυλάει την ψυχή του από τους πειρασμούς που μας έρχονται από τα εξωτερικά πράγματα, από όλα αυτά που ακούμε, που βλέπουμε κλπ. Κλπ. Ναι, Αντώνη, κάτι θες να πεις? Όταν χρησιμοποιήσουμε στις αισθήσεις, αν κάποιο δεν είσαι δύναμος, δηλαδή είναι πραγματικά είναι όπως πριν. Αν είσαι κάποιο δύναμος σε κάποια αίσθηση, γιατί το παραπονομίζω κάποιος πράγματος χάρη έχει κάποια δυναμικά, το προσφέρεις, αλλά όταν έχεις αισθήσεις όλες τις προσφέρεις, δεν νομίζω την αναπτύρα, γιατί πράγματος χάρη λέμε, άλλο το πολεμάς λέμε με τους λογισμούς, τους κακούς, τους περίπανους και με αυτά, αλλά διακρίνεις κάποιες φορές ότι λέμε ότι είσαι χάρη ψυχολογικά, πνευματικά να τους μπορείς και τέτοια, αλλά όταν είσαι καμιά φορά καλά πνευματικά. Δηλαδή, καμιά φορά λέει, έλεγε και πότε παίξες, όταν λες πάνω σχάρι στον άλλο, να πως εσύ είμαι καλά. Και ο άλλος λέει, περίπανος είμαι. Είμαι το λες εσύ, απλά το λες, και ο άλλος πόσο πονηρά το παίρνεις, λέει, περιβανέστηκε. Δηλαδή, να πω ότι καμιά φορά εκφράζεσαι πως είναι τα πράγματα και δεν είναι εκφράζεσαι σήμερα. Δηλαδή, μπορεί να είσαι απλός, σήμερα και ο άλλος να βγάζει χίλια δύο συσκευής του. Να πέφτει και έξω. Έλπα, δεν πειράζει. Εμάς δεν μας πειράζει, ναι. Το θέμα είναι τώρα για εμάς αυτούς. Ας ευχόμαστε εμείς. Πώς εμείς θα προσέχουμε τις αισθήσεις μας, και αυτό που είπα δεν είναι πολύ έτσι αποτελεσματικό, όταν όλες οι αισθήσεις είναι στραμμένες προς τον Θεό. Έτσι. Αυτό είναι το τέλειο. Αλλά επειδή είμαστε ακόμα ατελείς, έτσι και αδύναμοι, πολλές φορές χρειάζεται να πέσει και κάποια μέτρα, να απέχεις από κάποια πράγματα. Από θεάματα, από ακούσματα, μέχρι ότου να αγιοποιηθούν όλες αυτές οι αισθήσεις και να βλέπεις όπως ο Άγιος Νόνος στην Αντιόχεια ήταν. Ναι. Που είδε μια γυναίκα του δρόμου, οι κοινές γυναίκες, που ήταν στολισμένη πάρα πολύ, ας πούμε, και την κοιτούσε και δάκρυζε και κλαίγε. Η άλλη παρέα του, ας πούμε, οι επίσκοποι, δεν θέλουν να την κοιτάξουν καθόλου, δεν την κοίταζαν, μη σκανδαλιστούν. Έτσι. Και μόλις πέρασε αυτή, έτσι, με αυτή τη φαντασμαγορία που είχε, του λένε, καλά, λέει, εσύ τι, γιατί την κοίταζες έτσι, δεν καταλάβεις τον επικίνδυνο αυτό που έκανες? Και γιατί ακλείσεις, του λένε κιόλας. Λέει, τι να σου πω, λέει, πατέρες, εγώ την έβλεπα, λέει, πως αυτή η εικόνα του Θεού, λέει, έχει πέσει έτσι και πόσο αγωνίζεται αυτή για να τραβήξει στην αμαρτία τους ανθρώπους, και έκλαιγα για τον εαυτό μου
πόσο εγώ που ξέρω ότι το δρόμο το σωστό, ότι δεν αγωνίζομαι τόσο πολύ για να πάω την ψυχή μου προς τον Θεό και να τραβήξω τον Θεό. Βλέπετε, κατηγορούσε τον εαυτό του με αφορμή αυτό το θέμα που έβλεπε, το οποίο μπορεί να ήταν και σκανδαλιστικό για τους άλλους. Αλλά αυτός έβλεπε πίσω από όλα τον Θεό. Αίτια δε και τον εσωτερικός και τον εξωτερικών, εξωτερικός κινουμένων λογισμών είναι τρία. Είπαμε, μας προσβάλλουν οι δαίμονες εσωτερικά και εξωτερικά, με τις φαντασίες εσωτερικά, με τα πράγματα εξωτερικά, αλλά δεν είναι μόνο οι δαίμονες που κινούν τους λογισμούς. Οι λογισμοί έχουν τρεις αιτίες. Πρώτο είναι οι δαίμονες, πρώτο αίτιο. Ύστερα είναι τα πάθη. Τι είναι τα πάθη τώρα? Είναι οι πληγές που συνέβησαν σε μας εξαιτίας της κακής συνήθειας στην καρδιά μας με τη δική μας θέληση και προαίρεση. Οι πληγές που πήραμε ή μισώντας κάποιο πράγμα ή αγαπώντας το, αλλά εμπαθώς, με πάθος. Τα πράγματα καθε αυτά δεν είναι ούτε, ας πούμε, κακά ούτε καλά, αλλά αν τα αγαπήσεις με πάθος, εμπαθώς, γίνονται κακά. Έτσι, αν τα μισήσεις πάλι, γίνονται κακά και προξενούν πληγή στην ψυχή. Αυτό το λέμε πάθος. Έτσι, έχει ο άλλος πάθος, ας πούμε, στο κρασί. Το κρασί είναι ένα δώρο του Θεού. Αλλά όταν ο άλλος έτσι είναι υποδουλωμένος και το βλέπει εμπαθώς και το πίνει εμπαθώς και καταλαβαίνετε, μετά η ψυχή του είναι αιχμάλωτη, το κρασί, έτσι δεν φταίει το κρασί, φταίει το πάθος. Κάθε φορά που θα βλέπει αυτός κρασί, θα κινείται το πάθος και θα έχει λογισμούς. Και να, λοιπόν, μια άλλη αιτία που κινούνται οι λογισμοί, οι κακοί. Δεν είναι μόνο οι δαίμονες, είναι και τα πάθη. Οι πληγές δηλαδή που εμείς προξενήσαμε στην ψυχή μας στο παρελθόν και μάλιστα πολλές φορές, οπότε έχει γίνει μια κακή έξι, μια κακή συνήθεια στην ψυχή, οπότε μετά είσαι ευάλωτος. Κάθε φορά που θα δεις το αντίστοιχο αντικείμενο ή θα ακούσεις ή θα γευτείς κλπ, κινείται αυτό το πάθος. Πρώτο λοιπόν αίτιο είναι οι δαίμονες, έπειτα είναι τα πάθη και τέλος, τρίτο αίτιο που κινούνται οι κακοί λογισμοί, είναι η διεφθαρμένη κατάσταση της ανθρώπινης φύσεως. Διεφθαρμένη κατάσταση. Και πέφτεις από τα σύννεφα και λες, μα καλά, πώς μου ήρθε αυτό τώρα, ποτέ δεν μου έχει ξανάρθει. Ναι, σου ήρθε. Από πού μου ήρθε? Το έχεις μέσα σου, αλλά δεν το έχεις καταλάβει τόσα χρόνια. Τώρα που βρέθηκε κάποιο αντικείμενο, ας πούμε, το οποίο ερέθησε τη διεφθαρμένη σου κατάσταση, βγήκε και αυτό το πάθος στην επιφάνεια. Και λες, ας πούμε, εγώ που δεν ζήλευα ποτέ ως τώρα, πώς ζηλεύω τώρα? Πώς μου έρχονται τέτοιοι λογισμοί φθών? Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μέσα σου διαφθορά. Η κατάσταση της ανθρώπινης φύσεως είναι όχι καλή. Μετά την πτώση που έγινε στον Παράδεισο, είμαστε όλοι άρρωστοι και ουσιαστικά έχουμε όλα τα πάθη. Απλώς δεν τα εκδηλώνουμε όλα, ή και αυτά που εκδηλώνουμε δεν τα εκδηλώνουμε όλα στον ίδιο βαθμό. Και σαν κυριαρχεί το ένα, σαν κυριαρχεί το άλλο περισσότερο. Άλλος είναι πιο πολύ θυμώδης, οργίζεται, τσακώνεται, μαλώνει, συμβρίζει. Άλλος είναι πιο πολύ φιλίδωνος, έτσι, κολυμπάει, ας πούμε, θέλει να κολυμπάει στις δονές. Αλλά όλα αυτά φανερώνουν ακριβώς την γενικώς διεφθαρμένη ανθρώπινη κατάσταση της ανθρώπινης φύσεως. Έτσι λοιπόν ο διάβολος πολεμάει, για να ξαναγυρίσουμε τώρα στο κύριο μέρος, αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι περπατούν στην τελειότητα. Αφενός με το να ξεχνάνε ότι υπάρχει διάβολος, οπότε ξενιάζει η ψυχή τους, έτσι, δεν προσέχει τόσο πολύ. Ο διάβολος το κάνει, να τον ξεχνάς. Και αφετέρου με το να τους κάνουν να
φτιάχνουν πολύ ψηλούς στόχους, να βάζουν πολύ ψηλούς στόχους και να φαντάζονται ότι τα έχουν καταφέρει κιόλας, να τους φτάσουν αυτούς τους στόχους. Από αυτόν γεννιέται, από τον διάβολο τώρα, γεννιέται το να μην φροντίζουν αυτοί για τις πληγές με τις οποίες είναι πληγωμένοι. Αλλά νομίζοντας αυτές τις επιθυμίες και αποφάσεις της τελειότητας σαν να ήταν έργα και πράγματα, υπερηφανεύονται ποικιλότροπα. Έτσι, φοβερή κατάσταση, δηλαδή τους κάνει ο διάβολος να νομίζουν ότι δεν έχουν πληγές, ενώ έχουν πάρα πολλές πληγές, και αφετέρου ότι ήδη έχουν φτάσει και σε αυτές τις αποφάσεις που πήρανε και ότι είναι πλέον στην απάθεια, στην τελειότητα. Οπότε τους δείχνει στην υπερηφάνεια. Όθεν εξαιτίας αυτού του πράγματος, επειδή δεν θέλουν να υποφέρουν στο έργο τους ούτε το παραμικρό εμπόδιο ή ένα μικρό λόγο, ξοδεύουν μετά από αυτά τον καιρό τους σε μακρές μελέτες αποφάσεων, αποφασίζοντας δηλαδή με το νου τους να υποφέρουν μεγάλα βάσανα για αγάπη του Θεού. Τους βάζει ο διάβολος να φαντάζονται ότι υποφέρουν μεγάλα βάσανα για τον Χριστό. Και όλα αυτά έτσι είναι ουσιαστικά παραμύθια και δεν κάνουν τίποτα ουσιαστικό. Και επειδή όταν κάνουν αυτές τις φαντασιώδεις αποφάσεις τους δεν αισθάνονται καμιά θλίψη και εναντιότητα στο σώμα τους, γι' αυτό λογιάζουν οι ταλέποροι πως βρίσκονται στον βαθμό εκείνων των εναρέτων που υποφέρουν έμπρακτα μεγάλα βάσανα και δεν ξέρουν πως άλλο είναι τα λόγια και οι αποφάσεις και άλλο είναι τα έργα και τα πράγματα. Τους βάζουν δηλαδή ο διάβολος να ζουν σε ένα φανταστικό κόσμο. Οι διδάχτες είναι και μεγαλομάρτυρες. Λοιπόν, αν θέλεις να αποφύγεις, αδελφέ, αυτή την απάτη, αποφάσισε να πολεμήσεις με τους εχθρούς που σε πολεμούν πραγματικά και πλησίων. Αυτούς που είναι κοντά σου, με αυτούς να πολεμήσεις. Και έτσι θα μάθεις φανερά αν οι αποφάσεις που κάνεις είναι αληθινές ή ψεύτικες, δυνατές ή ασθενικές. Και έτσι θα περπατήσεις στην αρετή και τελειότητα διαμέσου της τετριμένης, ασφαλούς και βασιλικής οδού. Έτσι. Μην φαντάζεσαι τα μεγάλα, τα υπέρ μέτρων. Εδώ δεν μπορείς να αντέξεις μια παρατήρηση που σου κάνει ο αδερφός σου, η γυναίκα σου, ξέρω εγώ, το παιδί σου, κάτι, ένα λόγο του. Δεν μπορείς να το αντέξεις. Τι μου λες τώρα για σούπερ ασκήσεις και σούπερ νηστείες και λοιπά, δεν ξέρω τι. Για μεγάλα μέτρα, ας πούμε. Ξεκίνα από αυτά τα απλά, τα ταπεινά, τα μικρά, να μάθεις να δέχεσαι με χαρά την παρατήρηση που σου κάνει ο άλλος. Και μετά πας στα ψηλά, στα μεγάλα. Κατά των εχθρών δε εκείνων που δεν σε ενοχλούν κατά τον παρόν, δεν σε συμβουλεύω να κάνεις πόλεμο. Έτσι υπάρχουν και πάθη που δεν σε ενοχλούν. Με αυτά μην ασχολείσαι, λέει. Μην αγγίγεις και πόλεμο με εχθρούς οι οποίοι δεν σε ενοχλούν. Εκτός όταν πιθανώς προγνωρίσεις ότι με την πάροδο του χρόνου έχουν και αυτά τα πάθη να σε πολεμήσουν. Εκτός αν το καταλαβαίνεις ότι αργά ή γρήγορα θα ξεσηκωθούν και αυτά τα πάθη. Αλλιώς μην ασχολείσαι με αυτά που δεν σε πολεμάνε προς το παρόν. Δεν αισθάνεσαι, ξέρω εγώ, ζήλια. Μην το πολεμάς. Τι να πολεμήσεις. Άστο. Άμα αρχίσεις να αισθάνεσαι, τότε να ασχοληθείς μαζί του. Γιατί με την πρόγνωση και την προμελέτη αυτή μπορείς να προετοιμαστείς με γενναίες αποφάσεις για να τους αντισταθείς. Όταν όμως αισθάνεσαι ότι πρόκειται να σε πολεμήσουν, θα σε πολεμήσει, ξέρω εγώ, ο θυμός. Σκέψε ότι θα πας στο τάδε περιβάλλον και εκεί ενδεχομένως να αντιμετωπίσεις προκλήσεις για να θυμώσεις. Εκεί πρέπει να ξεσκοθείς από πριν εναντίον του θυμού. Να ετοιμαστείς
να τον πολεμήσεις από το σπίτι σου, πριν φύγεις δηλαδή, για να πας στο συγκεκριμένο επικίνδυνο μέρος και να επαληθευθεί αυτό που λέει ο Δαβίδ, ετοιμάστην και ου και ταράχτην. Ετοιμάστηκα και δεν ταράχτηκα. Ενώ αν πας απροετοίμαστος, έτσι, με την πρώτη κουβέντα που θα σου πούνε, θα αρχίσεις και εσύ να βρίζεις και λοιπά, το έχεις στο παιχνίδι. Προετοιμασία πάντα ποια πρέπει να είναι? Προσευχή. Χριστέ μου, φύλαξέ με από τη γλώσσα μου, από την ταραχή της καρδιάς. Κάνε ό,τι συμβεί να το δεχτώ με χαρά. Από σένα, σαν από τα δικά σου χέρια. Γιατί όλα από το Θεό έρχονται. Είτε κατά ευδοκία, είτε κατά παραχώρηση. Δεν υπάρχει τρίτο. Λοιπόν, όταν έτσι προετοιμαστείς και τα έχεις αυτά στο νου σου, μετά δεν θα τιμώσεις. Πρέπει να την πείσεις ξεκινάς. Γιατί άμα πεις ότι πάω εγώ, ας μην θα αντέξω και θα κάνω, δεν ξεκινάς τρίτη και από τον αυτό σου πάλι. Πείσαι και προετοιμασία είναι πάλι στην εμπιστεύεσαι, ταπεινώνεσαι και προσεύχεσαι. Μπράβο, πείστε ταπείνωση και προσευχή. Ενώ αν πας με εγωισμό και υπερηφάνεια και αυτοπεποίθηση, όπως μου λένε, εκεί μου λένε, πάτερε, σε αυτό δεν πρόκειται να πέσω ποτέ. Μην το λες, του λέω αυτό το πράγμα. Όχι. Ξέρω τον εαυτό μου. Δεν ξέρεις τίποτα. Δεν ξέρουμε τον εαυτό μας. Νομίζουμε τον ξέρουμε. Αλλά και αν μέχρι τώρα δεν έπεσες, επειδή ακριβώς το λες αυτό, θα αφήσεις ο Θεός να πέσεις. Τι έλεγε ο Πέτρος, ε? Και αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ λέει ποτέ. Και τη ζωή μου θα δώσω για σένα. Τη ζωή σου. Εδώ δεν μπορείς μία ώρα να κρατήσεις ανοιχτά τα μάτια σου. Ε, το θυμάστε. Τους λέει ο Χριστός, απόψε πεθαίνω. Καθίστε μία ώρα μαζί μου. Πέθαινε. Να σου πει ο δικός άνθρωπος, απόψε πεθαίνω. Κάνε μια υπομονή, κάτσε κοντά μου. Κάνε μου παρέα. Δεν λέει ζήτησε τίποτα ο Χριστός. Δεν μπόρεσε ο Πέτρος που έλεγε θα δώσω και τη ζωή μου. Μία ώρα να κρατήσεις ανοιχτά τα μάτια του. Βλέπετε, γι' αυτό να αρχίσουμε από τα μικρά, από τα ταπεινά. Και όταν είπε ο Πέτρος, και όταν είπε ο Χριστός ότι στους μαθητές ότι θα σκοτωθώ, θα σκοτώσουν τρεις μέρες και θα αναστηθώ, ο Πέτρος το πήρε στο πλάι και είπε, τι είναι αυτά που μας λες και λοιπά. Τον είπε, αποκάλυψε Σατανά. Είπε, 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 Σατανά. Όταν έλεγε ο Πέτρος πάνω στα καλά, αρνητές μου γίνεστε, νομίζω τώρα και έτσι, γιατί καμιά φορά λέει μέσα από τις επιστολές του, ξεχωριστεί ο δυνάμεις λέει πίστευε. Δηλαδή είχε ταπείνωση, αλλά καμιά φορά κάποιοι άνθρωποι που δεν εκφράζονται, δηλαδή όπως καταφέρει και να έχει εγωισμό. Αλλά εκεί να έχουν και πίστη και εγώ, αυτό που μπορώ. Αλλά δεν ταπείνωσε αυτοί άνθρωποι. Δηλαδή είναι μυστήρια. Όχι, είναι φαίνεται εξωτερικά ότι είναι εγωιστικό, αλλά δεν είναι, γιατί τι λέει μετά. Καθώς καγώ Χριστού. Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού, όπως και εγώ γίνω μιμητής του Χριστού. Έτσι, το πρότυπο είναι ο Χριστός. Βέβαια. Αλλά επειδή δεν τον βλέπαν τον Χριστό, σου λέει, να, εμένα με βλέπετε, με ξέρετε. Εμένα αντιγράψτε, γιατί εμένα βλέπετε. Γιατί και εγώ μιμούμαι τον Χριστό. Εγώ τον είδα τον Χριστό. Και τον είχε δει βέβαια. Και τον είχε ανεβάσει μέχρι τρίτου ουρανού. Γιατί ο Απόστολος Παύλος, έτσι, εμείς ξέρουμε τη δράση του Κυρίου. Αλλά δεν ξέρουμε ότι είχε μείνει 11 χρόνια. Πώς λέει. Στην έρημο της Αραβίας. Πριν βγει. Τρία χρόνια. Στην έρημο της Αραβίας και ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού. Δηλαδή ασκήτεψε. Α, και έγινε γεγονός αυτό, πρέπει να βρει φλεγισμένος. Όχι φλεγισμένος, στην έρημο. Ασκήτευε, μόνος του. Μόλις είδε την όραση αυτή που το είπε ο Χριστός, σκληρώνσει προς κέντρα λακτίζει. Είναι σκληρό πράγμα να κλωτσάς τα καρφιά με γυμνά πόδια. Έτσι, και τυφλώθηκε από το άξιστο φως, δεν το άντεξε. Και μετά βαφτίστηκε, μετά πήγε στην έρημο. Δεν βγήκε αμέσως στη δημόσια δράση. Όπερ σημαίνει, πριν σκεφτείς να βοηθήσεις τους άλλους, πρέπει να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Να καθαριστείς, να φωτιστείς, έτσι, να ησυχάσεις, να βρεις τον Θεό, να ασκηθείς, να φύγουν τα πάθη και μετά να πας να βοηθήσεις τους άλλους. Αλλιώς πας ξυπόλυτα στα γκάτια που λένε, ή αυτό που λέει ο λαός, πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος. Και πάλι, πόση ταπείνωση είχε και όταν βγήκε στη δημόσια δράση, ξαναπήγε και βρήκε τους κορυφαίους των Αποστόλων και τους
Λέει, αυτά τα πράγματα λέω στον κόσμο, τα λέω καλά, μήπως κάνω κανένα λάθος, μήπως τρέχω εις κενών. Έτσι λοιπόν, αυτή την πλάνη μεταχείριζεται ο διάβολος και βάζει τους ανθρώπους να ασχολούνται με υπερβολικές ασκήσεις και φανταστικές τελειότητες, αντί να ασχολούνται με τα καθημερινά, τα απλά, τα πάθη που τους ταλαιπωρούν, τα διπλανά τους, τα πολύ συγκεκριμένα, και να προοδεύουν όχι φανταστικά, αλλά ουσιαστικά, πραγματικά. Και να προετοιμάζονται, μας είπε εδώ ο Άγιος τώρα, πως θα πρέπει να μην ασχολούμαστε με τα πάθη τα οποία δεν μας πολεμούν και να προετοιμαζόμαστε για αυτά που υποψιαζόμαστε ότι θα μας πολεμήσουν. Οπότε μετά δεν θα πέφτουμε. Όταν έλθουν τα πάθη, τότε μένουν άπρακτα. Γιατί μας βρίσκουν προετοιμασμένους. Γι' αυτό μην νομίζεις ποτέ τις αποφάσεις σου πως είναι και έργα και πράγματα. Και αν γυμνάστηκες στις αρετές λίγο καιρό με το σωστό τρόπο, αλλά και τότε να είσαι ταπεινός και να φοβάσαι τον εαυτό σου και την αδυναμία σου, και ελπίζοντας τον Θεό να τρέχεις σε Αυτόν με συχνές δεήσεις για να σε δυναμώνει και να σε φυλάει από τους κινδύνους και μάλιστα από κάθε μικράν υπόλοιψη και ελπίδα του εαυτού σου. Βλέπετε ποιος είναι ο πιο μεγάλος εχθρός. Η μικρά υπόλοιψη, να έχει και λίγο υπόλοιψη. Βλέπετε τι λέει ο κόσμος, να έχει υπόλοιψη, λέει στον κόσμο, όχι. Να μην έχει. Ούτε εσύ για τον εαυτό σου να μην έχει, ούτε να ζητά να έχει υπόλοιψη από του άλλου. Να σε εκτιμούν δηλαδή. Να έχει εκτίμηση. Γιατί αυτό είναι ο μεγαλύτερο εχθρό. Και να μην έχει και ελπίδα στον εαυτό σου, στη δύναμή σου. Να τα φοβάσαι αυτά, να φοβάσαι τον εαυτό σου και να είσαι ταπεινός. Γιατί το ότι αποφάσισες να αγωνιστείς δεν σημαίνει ότι κέφτεσαι στην τελειότητα, απλώς το αποφάσισες. Αλλά αυτό είναι μόνο στη θεωρία. Η πράξη είναι που μετράει. Και αν προχώρησες και λίγο και έκανες και λίγο πράξη, πάλι πρόσεξε, μην περηφανευτείς. Γιατί θα τη χάσεις και αυτή τη λίγη πράξη που έκανες. Πολλοί άνθρωποι ξεκινάνε, ας πούμε, αποφασίζουν να ξεκινήσουν. Και δεν ξεκινάνε. Είναι άλλοι που αποφασίζουν να ξεκινήσουν, ξεκινάνε, αλλά πάνε λίγα βήματα και γυρνάνε πίσω στα πραγματικά. Είναι άλλοι που αποφασίζουν, ξεκινάνε, πάνε μέχρι τη μέση του δρόμου και γυρνάνε και αυτοί πίσω. Υπάρχουν άλλοι, αυτά τα λέω βαζδρόθες, έτσι, που ξεκινάνε, προχωράνε, περνάνε τη μέση, φτάνουν μέχρι την πόρτα της πόλης και δεν μπαίνουν μέσα, και γυρνάνε πίσω. Δηλαδή φτάνει δίπλα-δίπλα στο Θεό και πάλι γυρνά πίσω. Έτσι, όλα αυτά είναι τραγικές οι καταστάσεις. Και δεν πρέπει να το πάθει ο Χριστιανός. Θα πρέπει να βαδίσει με συνέπεια. Μέχρι να μπει στην πόλη, στο παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό προσοχή στην υπερηφάνεια και στη μικρά υπόλοιψη του εαυτού μας και στην ελπίδα στον εαυτό μας. Ότι εγώ μπορώ με τη δύναμή μου να τα καταφέρω. Όχι. Να προσδράμεις, να προστρέχεις, λέει, συχνά στον Θεό με δεήσεις και να τον παρακαλάς να σε δυναμώνεις τον αγώνα σου. Γιατί αν εσύ είσαι έτσι ταπεινός στον εαυτό σου, πιθανόν να μην είσαι ελεύθερος τελείως από κάποια μικρά ελαττώματα στα οποία σε αφήνει ο Θεός καμιά φορά για να σε κάνει να γνωρίσεις την ασθένεια του εαυτού σου και να φυλάξεις εσένα κάποιο καλό που έχεις. Μόλο τούτο είναι συγχωρεμένο σε σένα να επιθυμείς και να κάνεις σκοπούς αποφασιστικούς για να ανεβείς σε ψηλότερο βαθμό τελειότητας. Το να είσαι ταπεινός δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να βάζεις και στόχους πνευματικούς, πρέπει να βάζεις. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να εφησυχάζεις, πως λένε πολύ, εντάξει, λέει, φτάνει, μην πας και πολύ πολύ μέσα στην εκκλησία με τους παπάδες. Αρκετά είναι, λέει, φαν μέτρον άριστο. Έτσι. Δεν είναι έτσι όμως. Ο χριστιανός είναι γενναίος. Έτσι, και ο αγωνιστής δεν σταματάει. Και η τελειότητα είναι ατέλεστη. Δεν έχει τέλος.
Μπορεί να πεις τώρα εντάξει φτάνει μέχρι εδώ, είμαι σε καλή κατάσταση με πνευματική, έχω ένα καλό μέτρο ταπείνωσης και αγάπης, φτάνει μέχρι εδώ. Αν το πεις αυτό καταστράφηκες, πάει, τελείως. Πρέπει συνεχώς να ανεβαίνεις. Συνεχώς να ανεβαίνεις, ναι. Και αυτή είναι η τελειότητα, είναι να μην σταματάς να ανεβαίνεις. Δεν έχει ένα όριο να πεις από εδώ και μετά, εντάξει τώρα. Πώς μπορεί κανείς να έχει ταπεινό πρόβλημα συνεχώς, σε όλη τη μέρα της. Δηλαδή πώς να έχεις μέρα. Γιατί κυρίως αυτό, άμα δεν έχει κανείς αυτό, εύκολα πέφτει συνεχώς. Αλλά να έχεις σαν σκοπό να έχεις ταπεινό πρόβλημα, πώς μπορεί να το πετύχεις αυτό, ας πούμε, στην καθημερινότητα. Λέει ο Βάζης Δωρόθεος, για να έχουμε ταπεινό πρόνημα, πρέπει να έχουμε τρία πράγματα. Να έχουμε αγάπη στην κακοπάθεια, γι' αυτό η Εκκλησία μιλάει για άσκηση, για νηστεία, για γρυπνία, έτσι, για μετάνοιες, για προσευχή, κομποσκήνη, έτσι, για αγωνικλησίες αυτά, για χαμηκητία, το μάζι του πάτωμα, για ησυχία, για σιωπή, όλα αυτά έχουν κόπο και σωματικό κόπο. Να αγαπήσεις, λέει, τον κόπο αυτό, τον κόπο αυτό για τον Χριστό. Το πρώτο είναι αυτό, αυτό σε κρατάει σε ταπεινότητα. Γιατί, γιατί ταπεινώνεις το σώμα έτσι. Και όταν ταπεινώνεις το σώμα, συνταπεινώνεται και η ψυχή. Είναι πολύ μεγάλο μυστικό αυτό, όποιος το έχει πιάσει, βοηθάει πάρα πολύ στην πνευματική ζωή. Ταπεινώνεις το σώμα, το αφήνεις λίγο νηστικό, λίγο κουρασμένο, λίγο ξαγρυπνισμένο, έτσι. Και ταπεινώνεται και η ψυχή. Ενώ ένα σώμα καλοζωαϊσμένο, καλοταϊσμένο, καλοκοιμισμένο, βγάζει και ένα σωρό κακούς λογισμούς μετά, και υπερήφανους και φιλίδωνους. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι να βάζεις τον εαυτό σου πάντα κάτω από όλους. Λέει πάλι στο γερωτικό για να σταβάσω ότι άμα ο άνθρωπος δεν έχει αυτό το λογισμό, ότι είναι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος στον κόσμο. Εγώ, ο συγκεκριμένος, είμαι ο πιο αμαρτωλός άνθρωπος στον κόσμο. Ο πιο αμαρτωλός. Όχι ένας αμαρτωλός. Είμαι κι εγώ ένας κοντά στους άλλους, στην ουρά, ας πούμε. Κάπου είμαι κι εγώ. Σε κάποια θέση. Αλλά δεν είμαι και από τους τελευταίους. Έτσι, κάπου, στη μέση. Όχι. Να πιστεύεις ότι είμαι ο τελευταίος. Ο πιο αμαρτωλός. Έτσι. Αυτό είναι το δεύτερο. Να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους. Και μάλιστα λένε και ακόμα πιο εξωφρενικό, ας πούμε, για τα ακούσματα, να βάζεις τον εαυτό σου και από τους δαίμονες πιο κάτω. Γιατί τόσα χρόνια τους δουλεύεις, τους κάνεις υπακοή. Και υπακοή κάνεις τον ανώτερό σου, δεν κάνεις τον κατώτερό σου. Άρα τον είχες βάλει ανώτερο τον διάβολο στη ζωή σου, αφού του κάνεις υπακοή. Και μάλιστα λέει και το τρίτο, ακόμα πιο, ας πούμε, θα λέγαμε εξωφρενικό, να βάζεις τον εαυτό σου και κάτω και από όλα τα κτίσματα. Πιο αισχρό και από όλα τα κτίσματα. Από τα πάντα, όλα όσα υπάρχουν, δηλαδή τα δημιουργήματα του Θεού, να θεωρείς τον εαυτό σου πιο χειρότερο. Μα θα πεις και από τις πέτρες και από το χώμα, εγώ είμαι πιο χειρότερος, πιο χειρότερος. Γιατί? Γιατί όλα αυτά είναι όπως τα έχει κάνει ο Θεός. Δεν αλλάξανε, ενώ εσύ άλλαξες προς το χειρότερο. Από την καταφύσιν κατάσταση που είναι η χάρη του Θεού, το να ζεις με τον Θεό και με το άξιστο φως, εσύ έχεις πέσει στην παραφύσιν κατάσταση, που είναι η αμαρτία, που είναι η απουσία του Θεού από τη ζωή σου. Έτσι, που είναι η κατοίκηση με τους δαίμονες, τους εχθρούς του Θεού. Έτσι. Αυτό είναι το δεύτερο, λοιπόν, μέτρο για την ταπείνωση, να βάζεις τον εαυτό σου κάτω από όλους. Ανθρώπους, δαίμονες, κτίσματα. Και το τρίτο, για να έχεις αυτή τη συνεχή ταπείνωση που λες, είναι να προσεύχεσαι ασταμάτητα. Αδιάλειπτα. Όταν προσεύχεσαι, είσαι στην κατάσταση του ζήτουλα. Έτσι, σε παρακαλώ. Βοήθησε με. Βοήθησε με. Και δεν ξεχνιέσαι να εμπιστευτείς τον εαυτό σου και την ελπίδα την έχεις στον Θεό και όχι στον εαυτό σου. Έτσι, ο έξυπνος άνθρωπος κάνει την έξυπνη κίνηση. Η έξυπνη κίνηση ποια είναι? Να πεις, Θεέ μου, δεν μπορώ, κάνε το εσύ. Και όλα έτσι. Τι πρόβλημα έχεις, Θεέ μου, εσύ? Δεν λες να σκεφτώ να το λύσω, να βάλω κάτω τα δεδομένα μου, έτσι, τι έχουμε, τι δεν έχουμε, τις προοπτικές μου, ξέρω εγώ, τίποτα. Κάνεις προσευχή. Αυτή είναι η έξυπνη κίνηση. Και ο Θεός τα λύνει όλα, τα τεχτοποιεί όλα. Και ξέρετε τι ωραία που γίνεται η ζωή μετά, τι απλή που γίνεται.
Κανονικά προσευχή δεν πρέπει να κάνει κάθε μία ώρα, ένας μία προσευχή κανονικά. Κανονικά πρέπει να κάνει κάθε αναπνοή και πιο συχνά από την αναπνοή. Κάπου διάβασα ένα βιβλίο. Ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος λέει ότι τουλάχιστον λέει εσείς που ζείτε στον κόσμο πρέπει να κάνετε 3 με 4 ώρες προσευχή. Το λιγότερο. Ναι. Το μήνυμα. Το μήνυμα. Το 24. 3 φορές από καμιά ώρα. Και πάλι λίγο είναι το μήνυμα. Στις 24 ώρες να βρεις 3-4 ώρες να κάνεις. Να λες την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησέ με. Καταλάβατε. Συμπεριλαμβάνεται δηλαδή και αυτός ο χρόνος. Δηλαδή στον δρόμο πηγαίνοντας κανείς που δεν έχει τίποτα. Βέβαια, πώς δεν συμπεριλαμβάνεται. Πρέπει να γίνεται με κομποσκή. Αλλά όχι και χωρίς κομποσκή. Αλλά καλό είναι να βρίσκουμε και χρόνο και χώρο έτσι που να είμαστε απερίσπαστοι τελείως. Διαφορετικά είναι να είσαι στην εκκλησία ή στο κελί σου και να σου κάνεις στην Εγνατία. Έτσι δεν είναι. Το να πας σε μια εκκλησία που είναι ανοιχτή μένα, αλλά δεν υπάρχει το τι πας κάπου. Και κάθεσαι. Μια χαρά είναι. Γιατί υπάρχει η ερμηνεία εκεί. Να αποχωρήσουμε. Ευχαριστώ για να είστε καλά τώρα. Εντάξει. Τέλειωσε αυτό το κεφάλαιο, να μην πάμε πιο πέρα. Ναι, μέχρι εδώ. Ακριβώς, εντάξει, υπάρχει η προσοχή και τα λοιπά. Πέστε μας έτσι ορισμένα πράγματα για να το καταλάβουμε και να δώσουμε το καλύτερο. Σε τι μπορεί, πώς βοηθάει. Είναι ένας τρόπος πρακτικός που βρήκαν οι πατέρες με το κομποσχήνι να γίνεται μία σύνδεση, ας πούμε, της αφής με τους κόμπους που πιάνει τα δάχτυλα και το κεφάλι, θα λέγαμε. Είναι αυτό που στην ιατρική νομίζω το λένε αντανακλαστικό τόξο. Με το που πιάνεις, ας πούμε, με τα χέρια σου το κομποσκήνι, πάει ο νους σου, επειδή είναι, το έχει κάνει πολλές φορές, χιλιάδες φορές, έτσι γίνεται αντανακλαστικά, ναι. Βοηθάει, ας πούμε, να πάει ο νους στον Θεό. Έτσι, γι' αυτό. Αφετέρου βοηθάει, διότι είναι πλεγμένο με προσευχή. Συνήθως, δηλαδή. Και έχει και 9 σταυρούς. Το κάθε κόμπος έχει μέσα 9 σταυρούς. Οπότε είσαι με το σταυρό του Χριστού, με το όπλο του Χριστού στο χέρι. Και πρέπει να κοιμάται ένας κάτω στο πάτωμα για διάβολος, να έχει μαζί με την προσευχή που πρέπει να γίνει αυτό. Δεν πρέπει. Άμα δεν πάρει ευλογία, δεν πρέπει τίποτα. Να πάρει, άμα να πάρει ευλογία, το πνευματικό. Πνευματικό μάλιστα. Είπαμε όλα αυτά τα κάνουμε ταπεινά. Ταπεινά σημαίνει να παίρνουμε ευλογία. Μάλιστα. Μην τα κάνουμε από μόνοι μας. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο Μέγας, έκανε πολλή άσκηση. Και ήταν και. Δεν ήταν και βαφτισμένος. Είχε δωμάτιο στο παλάτι προσευχητάρι. Και έκανε 1000 μετάνοιες. Αλλά είχε πάρει ευλογία. Και πήγε στον Άγιο Αντώνιο, τον γέροντά του. Και του λέει, καλά λέει, μέχρι τώρα ό,τι έκανες, έκανες από εδώ και μπρος θα κάνεις 100 μετάνοιες. Κατόλυτσι, γιατί τι είναι 100 μετάνοιες. Κάνε 100. Γιατί ήξερε ο Άγιος Αντώνιος και ότι τα υπερβολές είναι το δαιμόνιο αφενός και αφετέρω. Άλλο είναι να το κάνεις με υπακοή και άλλο να το κάνεις με το θέλημά σου. Αν το κάνεις με το θέλημά σου, βοηθάει και ο διάβολος. Γιατί είπαμε, ο διάβολος αυτό το κάνει. Σε βάζει λογισμούς να πας στα άκρα. Σας έχω πει για τον Άννα Ασκητή στο Άγιο Όρος που έκανε 3.000 μετάνοιες. Και είχε σκοπό ο διάβολος να το διαλύσει. Και τον είδε κάποιος γέροντας και του λέει, εντάξει λέει, από εδώ και πώς θα κάνεις μόνο, να κάνεις 100. Εκείνος είχε δεσμευτεί ότι θα έκανε υπακόη, έκανε υπακόη. Μετά από μια εβδομάδα πήγε κλαίγοντας, λέει, γέροντα, ούτε 100 δεν μπορώ να κάνω. Βλέπεις, του λέει, να αυτή είναι η δύναμή σου. Πατρί, θα είναι προς όπλος της ψυχής.
Η υπακοή είναι στον Χριστό. Από τη στιγμή που θα βρεις το πνευματικό σου, υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία πώς να το βρούμε. Έτσι. Από εκεί και μετά τον εμπιστεύεσαι. Έτσι. Αλλά μέχρι να το βρεις, να ψάξεις. Δεν θα πας τον πρώτο τυχόντα. Κατάλαβες. Από τη στιγμή που θα τον βρεις και θα αναπαυτείς και θα δεις ότι θεραπεύεσαι, μετά τον εμπιστεύεσαι. Δεν είμαστε εμείς που θα κρίνουμε τον πνευματικό. Όχι, δεν κρίνουμε. Εκείνο θα το κρίνει. Κοιτάξτε, τελικά ο πνευματικός φτάνει εκεί που θέλει να σε φτάσει. Δηλαδή, καθένας όταν έχει μια προσφυγία μέσα στα πνευματικά, σε φτάνει εκεί που θέλει να σε φτάσει. Όταν όμως ένας θέλει να αγωνιστεί, φτάνει κάθε μέρα αγωνίζεται για να φτάσει στην τελειότητα. Μπορεί κάποιες φορές να. Καθένας κάνει τον αγώνα του προσωπικά. Με δεν θα αφήσει ο Θεός. Άμα όντως έχεις εσύ διάθεση, θα τα οικονομήσει ο Θεός τα πράγματα και δεν θα σταθεί εμπόδιο πνευματικός. Όχι, δεν είπαμε να έχει εμπλέκει. Πρέπει να σταθεί τα πάντα τα ίσως μόνος τα αγγλία που ήταν άγιος και αγιοκτανημένη διάθεση και εντάξει. Δεν έχει παρασκευή στιγμή που μπορείς να σας πω, να σας πω για τον πατέρα Εφραίμ, τον Κατουνακιώτη, ο οποίος είχε δύο γεροντάδες, οι οποίοι είχαν πέσει και σε πλάνη, είχαν πάει με το παλιό ημερολόγιο, σχισματικοί. Σχισματικοί. Σχισματικός δηλαδή εκτός εκκλησίας, αυτό σημαίνει σχισματικός. Και όμως ο γέροντας αυτός, που ήταν υποταχθηκός αυτούς, δεν σηκώθηκε να φύγει. Σηκώθηκε να φύγει, να πει τι, αυτή είναι εκτός εκκλησίας, εγώ τι κάνω εδώ πέρα. Τους έκανε υπακόη. Και δεν του βγήκε σε κακό, σε πολύ καλό το βγήκε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι τον είχαν, ας πούμε, κάνει μοναχό κλπ. Και μετά ο Θεός του τα έδωσε όλα αυτά μαζεμένα. Ό,τι θα λέγαμε στερήθηκε. Και αυτός γνώρισε τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, δεν ξέρετε προφανώς το βίο του, έτσι. Ο οποίος ζούσε λίγο πιο ψηλά, ήταν στα Κατουνάκια. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν στον Άγιο Βασίλειο, πιο ψηλά σε μια σπηλιάκια. Πήγαινε τον έβλεπε και από αυτόν έμαθε την ωραία προσευχή, έτσι και όλα αυτά. Οι γεροντάς δεν ξέραν τίποτα από αυτά. Για να ωραίες προσευχές και τέτοια, ξέραν τα πρακτικά. Στην άσκηση κλπ. Και εκείνος του τα έμαθε όλα. Δηλαδή τον οικονόμησε ο Θεός. Και στο τέλος έσωσε και το γεροντά του, σας το έχω πει αυτό. Με την προσευχή του τον έβγαλε από την κόλαση. Ο Άγιος Αντώνιος, τον Άγιο Κωνσταντίνο, ο Άγιος Αντώνιος του Τεσσερίνου. Ο Μέγας Αντώνιος. Δεν όμως να υπάρχει εμπιστοσύνη. Γιατί καμιά φορά παρόν σου κάτι κόψει το περίμενο. Κάτι το κάνανε με διάθεση, κόβανε το περίμενο για να. Αντίθετα δηλαδή και να τέτοιο. Αλλά σε μια άλλη τέτοια δηλαδή να υπάρχει εμπιστοσύνη να είσαι ψυχή και πνευματικό. Δηλαδή ο πνευματικό θα δίνει όλα. Αν το πουλάει παρόν σου κάτι, δεν το παιδί του. Σε μια δύσκολη στιγμή. Έτσι είναι σωστό. Σας είπα ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που βρίσκει το πνευματικό. Έτσι. Και το πνευματικό το αισθάνεσαι ότι είναι γιατρός σου από τη στιγμή που θα αισθανθείς ότι σου πέφτει ο πυρετός των παθών. Κάνεις αυτά που σου λέει, οπότε πείθεσαι ακόμη περισσότερο και στην πορεία δηλαδή που θα είσαι μαζί του και δεν θα αφήσει ο Θεός να πλανηθεί και εσύ και αυτός. Ακόμα και λάθος να σου πει ο πνευματικός σου κάποια στιγμή, έτσι, αν εσύ το κάνεις αυτό το λάθος, θα δεις ότι θα σου βγει σε καλό. Ναι, πάτε, εντάξει, αλλά εκείνη βρίσκομαι στην κρίσιμη στιγμή, θέλω να πω ότι πώς το πω. Εντάξει, δεν λέω ότι όλοι οι άνθρωποι μας είναι άνθρωποι που κάνουμε λάθη, αλλά πρέπει και γίνεται να το πω πιο απλά. Δεν είναι θέμα να αλλάξω, δηλαδή το πω είμαστε δύο φίλοι πάνω στο χάρι. Και βλέπουμε ότι κάνει ο άλλος λάθος και παίρνει ο άλλος τα όλα τα κιλά και τα ακούω άλλο μετά λέει δεν σου πω τα χέρια. Εκείνη μέρα τι να κάνεις, να αλλάξει πνευματικό. Εκεί ναι, άμα είναι κάτι εξόφθαλμα, κάτι που είναι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Με την συγκεκριμένη εντολή του Θεού, αλλάζεις, βέβαια. Ναι, από εκεί που βρίσκεται στιγμή πρέπει να τον άλλος είναι τέτοιο και πρέπει να μην πλάτε σε αυτό μαζί να το ξεπεράσουμε. Ρωτά, μετά να αλλάξω κάτι. Ναι. Σας είπα, η υπακοή είναι στο Θεό, δεν είναι στο πνευματικό. Έτσι. Αν ο πνευματικός σου πει κάτι αντίστοιχο με το θέλημα του Θεού, εννοείται δεν θα κάνεις υπακοή.
Εκεί είναι. Αποκλείεται ένα συμβατικό να πει κάτι αν είναι αντίθετο. Εκτός αν πλανηθεί. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Εντάξει, αυτή η διάκριση αυστηρό και δεν μ' αρέσει. Γιατί δεν μ' αρέσει? Γιατί ο πνευματικός είναι γιατρός. Τι θα πει, αυστηρός γιατρός και ποιητικός γιατρός? Αυστηρός ποιος είναι δηλαδή? Αυτός που σου δίνει, ξέρω εγώ τι σου δίνει, τα σωστά φάρμακα και ποιητικός ποιος είναι? Αυτός που σου δίνει ασπιρίνη? Δεν σε θεραπεύει μετά. Έτσι. Ή ας πούμε που λένε ότι είναι οι έγγαμοι, λένε να πηγαίνουν στους έγγαμους. Γιατί να πηγαίνουν στους έγγαμους δηλαδή? Ενώ η παράδοση της Εκκλησίας, να το πούμε και αυτό, είναι το αντίθετο. Ότι οι πνευματικοί να βγαίνουν από τα μοναστήρια. Τα μοναστήρια είναι άγαμοι άνθρωποι, δεν είναι έγγαμοι. Και από εκεί βγαίνουν και οι επίσκοποι. Η παράδοση της Εκκλησίας αυτό λέει. Οι επίσκοποι να βγαίνουν από τα μοναστήρια. Οι επίσκοποι ποιοι είναι? Είναι οι... οι επόπτες των γιατρών, ας πούμε. Οι καθηγητές πανεπιστημίου, αν θέλετε. Αν πούμε ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο, πανεπιστημιακή κλινική, πέστε. Οι καθηγητές είναι οι επίσκοποι. Και οι πνευματικοί είναι οι γιατροί. Λοιπόν, η παράδοση της Εκκλησίας είναι να βγαίνουν από τα μοναστήρια αυτοί. Έτσι. Όχι, σου λέει σήμερα, επειδή είσαι παντρεμένος, δεν είναι, τα ξέρει πιο καλά ο παντρεμένος που πας, ας πούμε. Ναι. Είναι πιο επίοικης. Τι θα πει πιο επίοικης? Ή σε θεραπεύει ή δεν σε θεραπεύει. Ή είναι γιατρός ή είναι, πώς να πούμε, κομπογέννητης. Επίοικης στον κανόνα. Επίοικης στον κανόνα. Εγώ σας λέω ότι οι αγιορείτες και οι, πώς να πούμε, οι άγαμοι είναι πιο επίοικης πολλές φορές. Δηλαδή, δεν είναι τι θα πει κανόνα. Και είσαι θεραπεύει ή δεν σε θεραπεύει. Αυτή είναι όλη η στιγμή. Αυτή είναι η απλογημένη παράδοση σε το μοναχτήριο, αν θέλουν οι επισκοπείς. Είναι ξύπαρδαρή. Σίγουρα από τότε έγινε εκστρατεία, ας πούμε. Ήτανε στόχος στο νεοελληνικό κράτος να χτυπηθεί το μοναχισμός, να χτυπηθεί ο ησυχασμός. Και αυτός ο στόχος υπάρχει μέχρι σήμερα, να ξέρετε. Συνεχίζεται. Και όλη αυτή η εκστρατεία που γίνεται τώρα με το Βατοπέδι και όλα αυτά είναι ακριβώς η απόϊχη αυτού του πράγματος. Έτσι. Του στόχου που υπάρχει στον ελληνικό κράτος να χτυπηθεί ο ησυχασμός με κάθε τρόπο. Το οποίο μας ήρθε από τη Δύση, να ξέρετε αυτό. Αυτό το φρούτο. Γιατί η Δύση δεν καταλαβαίνει από μοναστήρια, και όχι μόνο δεν καταλαβαίνει, αλλά εκείνοι που αντιδρούν, ας πούμε, στον εκδυτικισμό είναι οι μοναχοί. Στην υποταγή μας ουσιαστικά στον Πάπα και στη Δύση, στο δυτικό μοντέλο της ζωής, είναι η μοναχία, η ορθόδοξη παράδοση, και αυτό πρέπει να χτυπηθεί. Η Δύση δεν μιλάει για ησυχασμό, σου λέει να βγεις έξω, να κάνεις έργα, φιλανθρωπικά έργα, σου λέει, γιατί να κλειστείς στο μοναστήρι. Να βγεις στην κοινωνία, να προσφέρεις στον κόσμο. Αυτά τα λένε οι δυτικοί. Και τα λένε και οι δικοί μας τώρα. Τα πνευματικά πράγματα, τα ξένα έχουν... τον ακτιβισμό. Και οι δικοί μας πολλοί πραγματικά, που λένε όλοι ξένα, αυτοί κάνουν έργο, οι δικοί μας πάνε και στα μοναστήρια. Είναι ακριβώς αυτό το πνεύμα που μας έχει ποτίσει ανεπιγνώστες. Μας έχει ποτίσει. Έχει ποτίσει το υποσυνείδητο του λαού μας. Ο λαός τι να πάει τώρα να κλειστεί στο μοναστήρι. Τα ίδια που λένε οι δυτικοί, οι Φράγκοι, οι Προτεστάντες. Προτεστάντες οι οποίοι δεν έχουν μοναστήρια και οι καθολικοί οι οποίοι τα έχουν κάνει τα μοναστήρια φιλανθρωπικά ιδρύματα. Είτε φτιάχνουν σχολεία είτε κάτι άλλο, ναι, νοσοκομείο. Ο Χριστός όμως δεν λέει ότι ήμουν γυμνός και με δίσετε στη φυλακή και με ψηφίδετε. Να διαβάσεις την ερμηνεία των πατέρων να δεις. Ποιος είναι ο γυμνός και ποιος είναι η ψυχή μας. Η ψυχή μας. Είναι γυμνή, είναι φτωχή, είναι φυλακισμένοι στα πάθη, στο διάβολο, στους δαίμονες. Αυτό να ελεήσεις πρώτα απ' όλα. Και πιο μεγάλη, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, που είναι ο θετικός ερμηνευτής, ο κορυφαίος ερμηνευτής των Λόγων του Χριστού, ξέρετε ποια λέει? Ότι είναι η πιο μεγάλη ευεργεσία. Καλό λέει είναι και η ελεημοσύνη, που είναι κατεξοχήν και η δικά της ελεημοσύνης του Χρυσόστομος. Αλλά η πιο μεγάλη ευεργεσία είναι να βγάλεις τον άλλο την πλάνη. Να τον απαλλάξεις από την πλάνη του. Την πλάνη, για τις πλάνες των δαιμόνων λέμε τώρα. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ευεργεσία που μπορεί να κάνεις τον άλλον. Δηλαδή να τον γιατρέψεις πνευματικά. Και αυτός είναι ο ρόλος της Εκκλησίας.
Είναι ιατρείο ψυχών, πνευματικό ιατρείο. Δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα. Θα το κάνεις και αυτό, αλλά είναι δεύτερο. Είναι το πρώτο είναι να θεραπεύω τις ψυχές των ανθρώπων. Το πνεύμα. Α, ναι. Εδώ έχουν δώσει μια ειδική καθαρά υπόσταση στο θέμα του. Εκοσμικευμένη. Αυτή είναι η εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Και έτσι τι θέλει την Εκκλησία, γιατί έτσι τους βολεύει. Δεν θέλουν να έχουν θεραπευμένους ανθρώπους. Γιατί θεραπευμένοι άνθρωποι θα αντισταθούν στα σχέδιά τους. Δεν είναι μάζα. Ο Άγιος δεν είναι μάζα. Δεν μπορεί να του κάνει θέση τον Άγιο. Θα σε κάνει εκείνο, θα σου το πει. Έτσι όταν ο Ιβάν, ο τρομερός, είχε μπει σε μια πόλη στη Ρωσία, στον Νόβγκοροντ νομίζω ήταν, πανηγυρίζοντας μετά από μια νίκη που είχε εκεί στους, με τους βαρβάρους, και είχε σφάξει ένα σωρό ανθρώπους και πηγαίνουν όλοι και του προσφέρανε έτσι δουλικά ψωμί και ξέρω τι άλλο. Βγήκε ένας διαχριστός άλλος Άγιος και του πρόσφερε ομό κρέας. Του λέει φάε. Και ήταν μεγάλη Παρασκευή. Και λέει εγώ δεν τρώω κρέας, λέει, νηστεύω. Νηστεύεις, λέει, αλλά το αίμα το ύπτιος, λέει, των ανθρώπων. Δεν τράπηκε να το πει. Μπροστά σε όλο τον κόσμο, τον έκανε ρεζίλια και κατάπιε τη γλώσσα του ο Ιβάνο τρομερός. Ναι, δεν μπορούσε να πει τίποτα. Τον έβαλε στη θέση του ένας διαχριστός άλλος. Γιατί αυτός είναι, αυτούς τους ανθρώπους παράγει η Ορθοδοξία. Δεν μπορεί να τους κάνεις ό,τι θέλεις. Και δεν θέλουν τέτοιους ανθρώπους, θέλουν άβουλα όντα. Γι' αυτό λέει θα χτυπήσουμε την Ορθοδοξία. Τον ησυχασμό δηλαδή, το πνεύμα του ησυχαστικό. Και θα την κάνουμε και την Ορθοδοξία μία σαν και εμάς. Έτσι, φιλανθρωπικό ίδρυμα. Να φτιάξει η Εκκλησία. Ναι, ιδρύματα. Έχει τόσο περιουσία. Γι' αυτό άλλωστε και ο κομμουνισμός ως πολιτικό-κοινωνικό σύστημα ήταν αντί της θρησκείας. Ακριβώς να αποκούψει τον άνθρωπο να το κάνει μετά υποχείριό του. Εκεί είναι άλλη ιστορία. Ναι, εκεί ξέρετε τι έγινε. Πού αντέδρασαν, ας πούμε, και η Γαλλική Επανάσταση και όλα αυτά, πού αντέδρασαν. Αντέδρασαν στη θρησκεία, δηλαδή στην εκοσμίκευση της Ορθοδοξίας. Στο πνεύμα αυτό του παπισμού, που είναι θρησκεία. Που είναι κάτι το οποίο αλωτριώνει τον άνθρωπο. Έτσι, σε αυτό αντέδρασε ο λαός εκεί πέρα. Αλλά εμείς δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα, ούτε ιερά εξέταση είχαμε, ούτε αυτά τα συγχωροχάρτη, ούτε τίποτα από αυτά που είχαν εκεί πέρα αυτοί οι παπικοί. Και δικαίως αντέδρασε και ο λαός. Αλλά γιατί να πάρουμε αυτό το πνεύμα εμείς εδώ στην Ορθοδοξία. Εμείς δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Εμάς η Εκκλησία μας λειτουργούσε μια χαρά. Θεραπευτικά στο λαό. Προάλλησε και ένα ντοκιμαντέρ για το Παρίσι και έδειξε και αυτή που μιλούσε για μας το δείτε κάτω στις κατακόμες τα οστά που υπάρχουν στιβαγμένα είναι χιλιόμετρα από τους φωνοθέντες στην Καρδιακή Επανάσταση. Και τελικά και αυτοί που θέλανε, λέει, να οι αρχηγοί, ο Βεσκέρος και πέραν και άλλο, και αυτοί την ίδια κατάληξη είχαν που θέλουν να κάνουν τον κόσμο να μην πιστεύει πουθενά. Λοιπόν, εντάξει. Να μείνουμε σωστά και πρώτο Θεός το Σάββατο πάλι. Κάτι θέλει ο Γρηγόρης, λέει εγώ. Όχι. Το Σάββατο 7.30 ώρα είναι. Το Σάββατο είναι αυτό. Και αύριο θα έχουμε λειτουργία πρώτο Θεός. 9.30 με 10.30. Στις 9.30. Καλά. Τι έγινε. Θα κοιμηθεί. Όχι, δεν έγινε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιός Πνεύματι 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 και Υ